Ο έλεγχος στο δείγμα λιμάτων που ελήφθη από τον βιολογικό καθαρισμό των Χανίων αναμένεται να δείξει την παρουσία γενετικού υλικού του κορονοϊού, αποτυπώνοντας μια εικόνα που αφορά σε περίπου 100.000 ανθρώπους. Η επανάληψη των ελέγχων δύο φορές την εβδομάδα για ένα χρόνο είναι εκείνη που θα αξιολογηθεί ως επιδημιολογικό δεδομένο για την εκτίμηση της διασποράς στο γενικό πληθυσμό. Έχει παρατηρηθεί από μελέτες που έχουν γίνει ότι η αύξηση στα λίμματα προηγείται 7 με 10 ημέρες της αύξησης των κρουσμάτων στη συγκεκριμένη πόλη, στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Επομένως, μπορεί να ειδοποιήσει έγκαιρα, και αυτό είναι το νόημα του εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στα Χανιά είναι σε επίπεδα ελεγχόμενα, με εξαίρεση την περίοδο του Αυγούστου, οπότε και παρατηρήθηκε αυξητική τάση, καθώς και στην έναρξη του δεύτερου κύματος. Ο έλεγχος στα λίμματα μπορεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο όχι μόνο για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας, αλλά και για τη λήψη μέτρων ανάσχεσης της διασποράς. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η real-time qPCR, η οποία ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού στα λίμματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μέτρηση γίνεται στα εισερχόμενα λίμματα στο βιολογικό καθαρισμό, στα Χανιά, που αντιπροσωπεύουν ένα πληθυσμό 100.000 περίπου ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Τα δείγματα που λαμβάνονται από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λιμάτων των Χανίων θα αποστέλλονται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας στο Ηράκλειο. Τα δείγματα που στέλνουμε είναι σύνθετα 24-ωρα δείγματα από την είσοδο της εγκατάστασης. Λαμβάνονται με ένα αυτόματο δειγματολήπτη που σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει συγκεκριμένο όγκο δείγματος. Έτσι έχουμε την μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων μέχρι στιγμής αποτελέσματα υπάρχουν μόνο για το Δήμο Κισάμου, όπου και ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του ιού. Η εργαστηριακή διερεύνηση έγινε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο και αφορά μόνο σε ποιοτική και όχι ποσοτική ανάλυση.